Πάμε να συνδεθούμε και να ξεκινήσουμε εκεί με τους κριτικούς της αδελφότητας του Πειραιά, η Ομόνια. Πάμε στον κύριο Θεόδωρο Τσόντο, στην καρδιά της πόλης, να μας ξεναγήσει εκεί στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί. Ιδιαίτερα δραστήριος βέβαια ο Σύλλογος, η αδελφότητα Κριτών Πειραιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πρόεδρε, Θεόδωρο Τσόντος. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλησπέρα από τον Πειραιά, καλησπέρα το ωραίο μας Πειραιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βλέπουμε ένα πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο. Αυτό είναι το δέντρο το μεγάλο του Δήμου Πειραιά, που είναι προς το Δημοτικό Θέατρο. Ο Πειραιάς έχει αλλάξει, ο Πειραιάς έχει άλλη μορφή. Τώρα φύγανε όλα αυτά που είχαμε με τα έργα του μετρό και τα έργα του τράμου. Άνοιξε εδώ ο Πειραιάς, είναι πολύ ωραία. Έχει γίνει αγνωριστός και πολύ ωραίος. 19 ο μήνας σήμερα, δεν έχετε κατέβει ακόμα όμως. Εγώ δεν θα κατέβω τώρα, θα κατέβω το Φλεβάριο. Δεν θα κατέβω τελικά. Α, θα κατέβετε το Φλεβάρι. Ελιές δεν είχαμε φέτος. Έχουμε κατέβει. είχαμε, αλλά τις μας τέσσερα κάτι ξαδέρφια. Είχαμε. Α, ωραία. Μια χαρά. Οι περισσότεροι κριτικοί εκεί στον Πειραιά της αδελφότητας θα κατέβουν. Θα κατέβουν Χριστούγεννα Κρήτη. Θα κατέβουν. Ήδη οι μισοί έχουν κατέβει. Αναφορικά τώρα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Και βέβαια, τι έχει προγραμματίσει και η αδελφότητα Κριτών εκεί στην περιοχή. Στην περιοχή έχουμε προγραμματίσει, θα κόψουμε τη βασιλόπιτά μας στο γήπεδο, στο Καραϊσκάκη, Σάββατο 21 του Γενάρη. Και έχουμε και την αποκριάτικο χορό το 19 του Φλεβάρι στο Κρητικό Κέντρο Ομαλός. Μάλιστα. Και κάτι άλλες πιο μικρές εκδηλωσούλες. Εκδηλώσεις βέβαια θεσμός. Διαχρονικά αυτές οι εκδηλώσεις πραγματοποιείται από την αδελφότητα. Ναι, είναι στάνταρ αυτές. Εκτός από την περίοδο της πανδημίας, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί κάναμε κάτι πιο μικρές, πιο περιορισμένες με μέτρα ασφαλείας. Κάναμε. Δεν σταματήσαμε ποτέ εμείς. Πάντα λειτουργούσαμε, πάντα κάναμε για τη μάχη της Κρήτης, για την Ένωση της Κρήτης και για το Βενιζέλο. Πάντα τις κάναμε. Αλλά τις κάναμε με 50 άτομα, με λίγα άτομα. Πρόεδρε, πόσα μέλη είστε εκεί στην αδελφότητα? Στην αδελφότητα, στο Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε 21 άτομα και μέλη έχουμε 3.000 μέλη. Από τους μεγαλύτερους και πλέον ιστορικότερους συλλόγους Κριτών σε όλη την... Από τους μεγαλύτερους, αλλά είμαστε ο αρχαιότερος κριτικός σύλλογος. Ο αρχαιότερος. Από 1866 που έγινε το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου από τότε. Μάλιστα. Από τους πλέον ιστορικούς λοιπόν. Πρόεδρε, το μήνυμά σας αυτή τη στιγμή εδώ στους συμπατριώτες σας που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη ποιο είναι? Να έχουμε αγάπη, να έχουμε ενότητα, να έχουμε την υγεία μας, να περάσουμε καλά. Γιατί ό,τι περνάμε καλό δεν το ξαναβρίσκουμε εύκολα. Και μόνο καλά και τίποτα άλλο. Και εγώ θα πω βέβαια τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, κεντρικό κράτος να στηρίξει όπως μπορεί αυτούς τους συλλόγους που πραγματικά με νύχια και με δόντια, παρά τα οικονομικά προβλήματα, διαχρονικά που αντιμετωπίζουν, στέκονται όρθιοι και αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν. Αυτή η ξεχωριστή επικοινωνία, πρόεδρε, που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, φέρνει στο προσκήνιο αυτή τη δυναμική των συλλόγων και βέβαια την ανάγκη στήριξης από το κεντρικό κράτος και την αυτοδιοίκηση. Κυρίως από την περιφέρεια. Η περιφέρεια Κρήτης είναι πολύ καλή. Δηλαδή, τους πολιτιστικούς συλλόγους της Κρήτης του βοηθάει στην Κρήτη, όχι εδώ στον Πειραιά. Εδώ στον Πειραιά μας βοηθάει η περιφέρεια Αττικής. Όχι πολύ, αλλά έστω και λίγο μας βοηθάει. Πάντα γκρινιάζομαι και κάτι θέλω να παρεπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, πρόεδρε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και καλή γιορτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας.